Οι διαδηλώσεις στη Μόσχα και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ρωσίας κατά της μεταρρύθμισης του συνταξιδοτικού είναι καθημερινές, προκαλώντας πονοκέφαλο στο Κρεμλίνο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα πρωτοστατεί στις διαμαρτυρίες κατά της αύξησης του ορίου ηλικίας συνταξιδότησης ανδρών και γυναικών. Σήμερα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στην εξουσία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την Ενωμένη Ρωσία. Η όποια εμπιστοσύνη υπάρχει θα πληγεί, αν οι βουλευτές και η κυβέρνηση δεν εκπληρώσουν τις υποσχέσεις του Πούτιν να καταστήσουν τη Ρωσία μία από τις πιο δυναμικές χώρες, και θα χαθεί αν επιβάλλουν αυτή τη συνταξιδοτική μεταρρύθμιση που δεν είναι καλή ούτε για τους ηλικιωμένους ούτε για τους νέους. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρότεινε τη χαλάρωση της συνταξιδοτικής μεταρρύθμισης, η οποία έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων με μαζικές διαδηλώσεις πλήττοντας τη δημοτικότητα του Ρώσου Προέδρου.